Θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Ξανθουδάκη. Τι κάνετε, κυρία Ξανθουδάκη, πώς είστε? Καλά είμαι, καλησπέρα. Διευθύντρια Τμήματος Εκπαίδευσης Μουσείου Λεωνάρντο Νταβίντσι στο Μιλάνο. Χαρά μας που είστε και σήμερα εμένα. Εδώ. Στην εκπομπή με καταγωγή από την Κρήτη, σωστά? Βεβαίως, σωστά, από τα Χανιά. Από τα Χανιά. Πώς βρεθήκατε και έχετε και μια τόσο έτσι υψηλή και ξεχωριστή θέση στο Μουσείο Λεωνάρντο Νταβίντσι? Για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, να σας πω, εγώ από τα Χανιά έφυγα μετά τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ναι. Έφυγα για την Αγγλία να κάνω μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Και μετά από πολλά χρόνια σπουδών και εργασίας στην Αγγλία, γνώρισα τον άντρα μου που είναι Ιταλός. Και έτσι μάλιστα. Η ζωή μου άλλαξε και έφτασα εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω, πέρα από τη μόδα, οι Μιλανέζοι και οι Ιταλοί πώς αντιλαμβάνονται την τέχνη? Κοιτάξτε, το Μιλάνο είναι μια ξεχωριστή πόλη. Έχει βέβαια πολύ μόδα, πολύ κομψότητα κατά συνέπεια, αλλά έχει και μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις τέχνες και τη σύγχρονη τέχνη κυρίως, μπορούμε να πούμε. Και έτσι τα τελευταία χρόνια είχε αναπτυχθεί σε μια πόλη πολύ διεθνή, μια πόλη πολύ ενεργή, με πάρα πολύ κόσμο βέβαια, πάρα πολύ διαφορετικό κόσμο που ταξιδεύει, έρχεται, μένει, εργάζεται στο Μιλάνο. Αν εξαιρέσουμε την παρένθεση του κορονοϊού που δυστυχώς έβαλε όλους εμάς όπως και όλο τον κόσμο σε ένα διαφορετικό ρυθμό, σε μια ζωή γεμάτη ανησυχία, μια καθημερινότητα γεμάτη προσοχή, αν εξαιρέσουμε αυτή την περίοδο που ελπίζω να τελειώσει σύντομα, το Μιλάνο είναι μια πόλη που ευτυχώς για μας δεν ζει μόνο μέσα από τη μόδα, αλλά ζει μέσα από μια διεθνή δραστηριότητα και μια πολιτιστική δραστηριότητα, να πούμε. Δηλαδή ο κόσμος εδώ συμμετέχει στα πολιτιστικά δρόμενα. Οπότε εκτιμούν οι άνθρωποι εκεί τον πολιτιστικό πλούτο που πιθανότατα έχει περιοχή. Αυτό μας λέτε. Ναι. Αντίστοιχα, οι Έλληνες, είναι κοντά σε αυτή την οτροπία? Έχετε εμπειρία? Κοιτάξτε, οι Έλληνες είναι κοντά σε αυτή την εμπειρία, ίσως ξεκινώντας από, από μια διαφορετική βάση που είναι η ιστορία μας, η παράδοσή μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η περηφάνεια που φέρνουμε μέσα μας όταν λέμε Ελλάδα, όταν λέμε όλα αυτά που μας κάνουν Έλληνες και που έχουν διδάξει όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και όλο τον κόσμο, και που φέρνουμε ακόμα μέσα μας ως αξίες. Οπότε, ξεκινώντας διαφορετικά, οι Έλληνες έχουν μια ανάλογη ευαισθησία. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να γενικεύσουμε βέβαια ότι σε όλο τον κόσμο η ευαισθησία είναι η ίδια ή εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά υπάρχει. Μουσείο Λεωνάρντο Νταβίντσι, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Να σας πω, Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Λεωνάρντο Νταβίντσι. Βέβαια, να είμαστε ακριβείς, σωστής. Να είμαστε ακριβείς, γιατί, γιατί στη δική μας περίπτωση αυτό που έχει γίνει είναι ότι προσεγγίζουμε τον Λεωνάρντο Νταβίντσι ως επιστήμονα. Ουσιαστικά ως μηχανικός, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτά που γινόταν γύρω του. Ήταν ένας αξιόλογος και πάρα πολύ προσεκτικός παρατηρητής των ανθρώπων, των δράσεων, του φυσικού κόσμου και του μη φυσικού κόσμου που βρισκόταν γύρω του τότε στην εποχή του. Και κατά συνέπεια σχεδίαζε αυτά που έβλεπε, τα ερμήνευε με τον δικό του τρόπο. Οπότε, εκτός από ζωγράφος, εκτός από καλλιτέχνης, ας το πούμε τον παραδοσιακό τρόπο, ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήταν και ένας πολυπράγμων άνθρωπος, ήταν ένας επιστήμονας, παρόλο που η επιστήμη όπως την θεωρούμε σήμερα δεν ήταν ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε ξεκινήσει. Μάλιστα. Ακόμα. Και έτσι τον προσεγγίζουμε εμείς στο μουσείο. Είναι ένας ανοιχτός χώρος, επισκέψιμος χώρος στο μουσείο, σωστά? Φαντάζομαι σε περίοδο κορονοϊού πανδημίας έχει μειωθεί, παρέμεινε κλειστός, έχει μειωθεί η επισκεψιμότητα? Για πείτε μας λίγο. Ναι, την περίοδο του κορονοϊού εμείς κλείσαμε τις πόρτες του μουσείου στις αρχές του Μάρτη. Ξεκινήσαμε, ξανανοίξαμε
τον Ιούλιο 3 φορές την εβδομάδα και από 16 Σεπτεμβρίου είμαστε ανοιχτά πλέον κανονικά κάθε μέρα. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε και τα πρώτα σχολεία για επίσκεψη και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γιατί για μήνες δεν βλέπαμε τους επισκέπτες. Τα παιδάκια μπήκαν με μάσκες μέσα στο μουσείο. Μπήκαν με μάσκες, με αποστάσεις, με απολυμάνσεις, με τα πάντα. Λοιπόν, κυρία Ξανθουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, τιμή μας.